Μαζί μας ο αντιπρόεδρος του ΑΟΚ, ο Αλέξανδρος Γιαλόγλου. Άλεξ, δεν ξέρω, ανέφερα και εγώ αρκετές φορές στη μετάδοση ότι σήμερα η ομάδα μπορεί να έχασε αγωνιστικά σε ένα στόχο που ούτως ή άλλως έμοιαζε εξ αρχής πολύ δύσκολος απέναντι σε μια ομάδα γάμα εθνικής, που έδειξε κιόλας ότι είναι όχι απλά είναι ομάδα γάμα εθνικής, είναι μια πολύ καλή ομάδα γάμα εθνικής, αλλά νομίζω η εικόνα στο τέλος είναι ένα κερδισμένο στοίχημα, νομίζω, στο τέλος της ημέρας για τη φετινή μεγάλη προσπάθεια που καταβάλατε από το μηδέν. Για να ζήσει αυτές τις στιγμές που έζησαν τα παιδιά και εσείς με τον κόσμο να μην σταματάει να τραγουδάει και στο τέλος και να χειροκροτάει μέχρι τέλος την προσπάθεια. Αλλά και το πασίγιο από τα παιδιά του Αβάτου και αναγνώριση και από τα παιδιά του Αβάτου. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην ΕΠΣ για μια άριστη διοργάνωση. Νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από τον κόσμο αυτό. Υπήρχε μεγάλη αγωνία. Ήταν δύσκολο εγχείρημα. Στη συνεργασία με τη Γεννησέα προφανώς φιλοξένησε τον τελικό. Πολλά συγχαρητήρια στον Άρη Αβάτου και στον κύριο Ηλία Κοτόπουλο. Είναι ο εκπρόσωπος του νομού, κέρδισε άλλη μία χρονιά επάξια την εκπροσώπηση και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δεδομένου ότι μπορεί να ακουγόταν μέχρι τελευταία στιγμή το ζήτημα της παραμονής κτλ. Αλλά νομίζω αυτό είναι μια παθογένεια της κατηγορίας. Μην ξεχνάμε, ήταν πέμπτος και πίσω από ομάδες που ήταν με πολύ μεγαλύτερο ίσως budget. Πάνω σε αυτά που είπες. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί όταν ξεκινήσαμε ότι σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ. Ήταν μια προσπάθεια, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, ειδικά στους παίχτες. Θα πω στους προπονητές και στον κύριο Μαλαδένη και στον κύριο Ανθόπουλο. Μια ομάδα η οποία στήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα, 10 μέρες και κατάφερε να κάνει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα στο πρωτάθλημα και να δώσει τη χαρά σε όλους μας να την απολαύσουμε σήμερα εδώ. Θα πω ότι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί είδα δύο ομάδες της πόλης μου, του νομού μου. Δύο ομάδες που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Δύο ομάδες οι οποίες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό μέσα στο γήπεδο. Και μακάρι, θα το πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, να αντιλαμβανόμαστε ακριβώς ποια είναι η αξία και του ποδοσφαίρου και των ομάδων ως εκπρόσωποι του Ξανθιώτικου ποδοσφαίρου. Ήταν πραγματικά μου δώσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και όσο τουλάχιστον περνάει από το χέρι μας, τέτοιες εικόνες θέλουμε να τις έχουμε σε κάθε παιχνίδι. Όχι μόνο σε ένα τελικό, όχι μόνο σε ένα τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος. Μακάρι αυτές οι εικόνες να επαναληφθούν. Και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις, Άλεξ, για την επόμενη μέρα του ΑΟΚ? Αφήνουμε πίσω τον τελικό του κυπέλου. Χάθηκε ένας τελικός. Δεν ήταν στους στόχους της ομάδας. Ήρθε όμως και η συμμετοχή στον μεγάλο τελικό. Τώρα όμως έρχεται η επόμενη μέρα που βρίσκει την ομάδα στην Α κατηγορία και με υψηλότερες απαιτήσεις και δυσκολίες. Δεν αλλάζει τίποτα μετά το σημερινό. Θα σου πω ότι από τη μέρα που αναλάβαμε ως διοίκηση, κάθε μέρα είναι μια πρόκληση. Έχουν έρθει πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Θα γίνουν κι άλλα, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι και στη δουλειά και στην αγάπη λάθη θα γίνουν. Και εμείς αυτή τη στιγμή με την ενασχόλησή μας σε αυτή την ομάδα καταφέρουμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Αγαπάμε και δουλεύουμε. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι σκληρή δουλειά, το κεφάλι κάτω, με ενσυναίσθηση ποιος είναι ο ρόλος μας απέναντι στις άλλες ομάδες, με συνέστηση της ευθύνης μας του τι έχουμε αναλάβει, με πίστη στο όνειρό μας και εκπλήρωση των στόχων των οποίων έχουμε θέσει, οι οποίοι δεν είναι τόσο η διάκριση, να το πω έτσι, είναι το να επαναφέρουμε την ομάδα στην πόλη, να επαναφέρουμε την πόλη στην ομάδα και να καταφέρουμε στο τέλος όλοι μαζί να χτίσουμε κάτι το οποίο θα εκπροσωπεί επάξια τον νομό. Αυτό το οποίο έχουμε χάσει ως πόλη και θα πρέπει να το ξαναβρούμε είναι η αξία μας ως πόλη. Και αυτό θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να το δώσει. Και όσο τουλάχιστον περνάει από το χέρι μας, προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.